Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα συγχαρητήρια νομίζω ανήκουν στον λαό της Σλέσβου, της Λίμου και του Άγιου Στράτη που έδωσαν μια τέτοια μεγάλη αυτοδυναμία στο κόμμα μου στη Νέα Δημοκρατία και ειδικά στη Λέσβο, όπου, στο νομό Λέσβο, όπου φαίνεται ότι παγιώνεται μια διαφορά γύρω στις 10 μονάδες. Ιδιαίτερα όμως ήθελα να ευχαριστήσω και για την προσωπική μου επιτυχία, την προτίμηση που με έδειξε ο νομός της Λέσβου, ο κόσμος του νομού μας, δίνοντάς μου μια τόσο μεγάλη πλειοψηφία. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι αναγνώρισαν το έργο που είχα επιτελέσει ως υπουργός με την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση Σαμαρά, και βεβαίως έχουν αναποθέσει ελπίδες ότι θα μπορέσω να προσφέρω στον τόπο μου ακόμα περισσότερα. Αυτό που έλεγα πάντα και νιώθω, ότι εμείς οι Λέσβοι είμαστε οφειλέτες του τόπου μας και πρέπει όλοι μας μαζί, χωρίς εσωστρέφεια, να μπορούμε να βοηθήσουμε τους ώστε να αναπτυχθεί ένα από τα ωραιότερα, για να μην πω το ωραιότερο νησί του Αιγαίου, που ήταν όλα αυτά τα χρόνια παραμελημένο, βεβαίως με υπηρετιότητα όλων των κυβερνήσεων, δεν θέλω να κάνω καμία διάκριση. Όλες οι κυβερνήσεις έφτιαξαν στο ότι δεν αναπτύχθηκε το νησί και συνεπώς είμαι αποφασισμένος να βοηθήσω στην ανάπτυξή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο για τη βοήθεια και την αγάπη που με περιέβαλε αυτόν τον καιρό. Να ευχαριστήσω και τους συνυποψήφιους μου, οι οποίοι έκαναν έναν αγώνα σοβαρό και με ευπρέπεια, και βεβαίως να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο γραφείο, οι οποίοι στις δύσκολες στιγμές μου συμπαραστάθηκαν και με βοήθησαν σε όλη τη διαδικασία την εκλογική. Ήταν κοντά μου με τις ιδέες τους, με τις σκέψεις τους και βεβαίως με την βοήθεια την οποία έκαναν, την τεχνική, για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στο δύσκολο αυτόν αγώνα.